Είναι σημαντική η επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα στη χώρα μας, έστω και αν είναι απερχόμενος, και είναι κυρίως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του και για το χρέος και για το προσφυγικό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Ομπάμα φεύγει και δυστυχώς τα προβλήματα μένουν εδώ πίσω και μένουν άλυτα, γιατί η κυβέρνηση αυτή εκτός από τα ψέματα που είπε για να έρθει στην εξουσία, αποδείχθηκε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο, δεν έχει την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα να λύσει τα προβλήματα του ελληνικού λαού και να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η χώρα χρειάζεται μια εθνική γραμμή και εθνική συνεννόηση για να μπορέσει να την υλοποιήσει. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στο κράτος. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διεκδικήσουμε τώρα τις αλλαγές για το χρέος και για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι αδύνατο να πετύχουμε το στόχο του 3% το 2018, από τη στιγμή που είμαστε ακόμα σε ύφεση και δεν μπορούμε να αφήσουμε τη συζήτηση για το χρέος μετά το 2018, όπως παρά τα ψέματα που λέει σήμερα δεσμεύτηκε και υπέγραψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργό κατά τις απαιτήσει του κυρίου Σόιμπλε. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν τώρα και αυτό σημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να διαπραγματευτεί επιτέλους αποτελεσματικά και να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και την κρίση με ασφάλεια μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη. Εμείς η Δημοκρατική δουλεύουμε καθημερινά μέσα στην κοινωνία και μαζί με τους παραγωγικούς φορείς. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο διπορικό σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι καθημερινά επιστρέφουν οι δημοκράτες προοδευτικοί πολίτες στο σπίτι τους, στη δημοκρατική συμπαράταξη. Μαζί τους διαμορφώνουμε ένα εθνικό σχέδιο για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου. Όλοι όσοι πιστεύουν στο πλαίσιο το ιδεολογικό και πολιτικό που έχουμε θέσει και ανήκουν στο χώρο της Κέντρος πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας να συμπορευθούμε γιατί τώρα έχει ανάγκη η χώρα ένα ισχυρό πλειοψηφικό προοδευτικό ρεύμα που θα δώσει εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης.